μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, τον Αββά Δωρόθεο. Περί του μετασκοπού και νύψεως οδεύει την οδόν του Θεού. Αυτός είναι ο τίτλος της δεκάτης διδασκαλίας του Αββά Δωροθέου. Λοιπόν, για το ότι πρέπει να βαδίζουμε το δρόμο του Θεού με άγρυπνο πνεύμα, χωρίς να χάνουμε τον καιρό μας. Εμείς το είπαμε λίγο πιο απλά, πώς περνάς τον καιρό σου. Και δεν είπαμε πώς περνάς τον χρόνο σου, γιατί έχει την έννοια της ευκαιρίας. Λέμε για τον ιερέα όταν πρόκειται να λειτουργήσει ότι παίρνει καιρό. Υπάρχει η ακολουθία του καιρού. Όταν λοιπόν μιλάμε για καιρό, μιλάμε για ευκαιρία. Παίρνουμε την ευκαιρία, παίρνουμε την άδεια από τον Θεό, ζητάμε τη βοήθεια του Θεού για να λειτουργήσουμε. Και έτσι εξαγοράζουμε τον καιρό. Θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι ημέρε πονηρέησι. Να φροντίζουμε να εξαγοράζουμε τον καιρό, δηλαδή την ευκαιρία, τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός? Οι ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός είναι, ακούγεται τώρα, οι ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, λέει κάπου ένας άλλος μεγάλος πατέρας, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, είναι οι διάφορες περιστάσεις, αυτά που λέμε συμβάματα. Μου έτυχε κάτι κακό, λένε μερικοί άνθρωποι. Κάποιος, χωρίς να του κάνω τίποτε, με έβρισε, με αδίκησε. Αυτό λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, είναι μία ευκαιρία. Τι ευκαιρία? Για να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας. Γιατί αν συγχωρήσουμε αυτόν ο οποίος μας αδίκησε, συγχωρούμαστε από τον Κύριο. Κατά το άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Όποιος λοιπόν είναι ενωμένος με Αυτόν, με τον όντως όντα, αυτός υπάρχει για πάντα και μάλιστα εν μακαριότητη, μέσα δηλαδή στον Χριστό μας, που είναι η χαρά, που είναι η ειρήνη, που είναι το φως, που είναι η ζωή, που είναι η Ανάσταση, που είναι ό,τι καλό ψάχνουμε και αναζητάει η ψυχή μας, είναι ο Χριστός. Αν λοιπόν καταφέρουμε και ενωθούμε τον Χριστό, κερδίσαμε τα πάντα. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Γίνεται μέσα στο χρόνο, αξιοποιώντας το χρόνο. Ή να το πούμε αγιογραφικά, εξαγοράζοντας τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Κάθε στιγμή του χρόνου είναι μια ευκαιρία για να ενωθούμε τον Χριστό. Αλλά είπαμε, υπάρχει ένα εμπόδιο. Ποιο είναι αυτό το εμπόδιο? Είναι η αμαρτία. Είναι τα διάφορα πάθη. Και ενώ λες, να πάω στην εκκλησία, να πάω να εξομολογηθώ, να πάω να κοινωνήσω, έρχεται μια αδυναμία από μέσα σου, έρχεται ένας λογισμός, έρχεται μια σκέψη που σε αναστέλει και σου λέει, για παράδειγμα, άστο, όχι ακόμα, έχεις καιρό. Και αναβάλεις. Κάτι σε εμποδίζει, κάτι σε κρατάει. Θέλεις να πας να εξομολογηθείς και λες, ναι, θα τα πω, αλλά εκείνο εκεί πώς να το πω, ντρέπομαι. Έρχεται μία αντίσταση μέσα σου. Γιατί υπάρχει μέσα σου μία κατάσταση που λέγεται πάθος, και μάλιστα ένα πάθος πολύ βασικό που μας ταλαιπωρεί όλους είναι η ανθρωπαρέσκεια. Και σκεφτόμαστε και λέμε, πώς να πάω τώρα να εξομολογηθώ και τι θα πει ο παπάς για μένα να ακούσει αυτά που έχω κάνει. Και πώς να πάω στην εκκλησία, ιδίως στα μικρά μέρη, στα χωριά, και μάλιστα αν είναι νέος και νέα, σου λέει, θα με δούνε τα άλλα νέα παιδιά και θα πούνε, καλά, κοίταξε και αυτή ακόμα του καθηγητικού είναι. Και ντρέπεται να πάει στην εκκλησία, ντρέπεται να πάει σε ένα κήρυγμα, γιατί σκέφτεται τι θα πούνε οι άλλοι. Άρα αυτός ο άνθρωπος τι είναι?
δεν είναι ελεύθερος, είναι σκλαβωμένος. Σε αυτό το πάθος, σε αυτή την ιδέα που του λέει, κοίταξε πώς να αρέσεις τους άλλους, πώς να κάνεις καλή εντύπωση στους άλλους. Είναι αυτό που λέμε το πάθος της καινοδοξίας, της ανθρωπαρέσκειας. Αν δεν φύγει τώρα αυτό το πάθος, προσέξτε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει στο Θεό, δεν μπορεί να ενωθεί με το Θεό, γιατί ενώ θέλει, το βλέπει ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό το πάθος το σταματάει. Πώς τώρα θα ελευθερωθούμε από αυτό το πάθος? Αν μπούμε μέσα στη θεραπευτική της Εκκλησίας και αν αξιοποιήσουμε, προσέξτε, το χρόνο μας. Είναι θέμα χρόνου. Να εργαστούμε μέσα σε αυτό το χρόνο τη ζωή μας, ο οποίος δεν είναι άπειρος, κάποια στιγμή τελειώνει. Κάθε μέρα όλο και μικραίνει αυτός ο χρόνος. Κάθε βήμα που κάνουμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, είναι ένα βήμα προς τον τάφο. Και όλο και λιγοστεύουν τα βήματα. Κάθε μέρα που περνάει, όλο και μικραίνει η απόσταση από τον τάφο που μας χωρίζει, από τον προσωπικό μας τάφο. Και κάποια στιγμή θα μας λένε και εμάς αυτό που λέμε εμείς τώρα στα μνημόσυνα και στις κηδείες. Άμα μη ενωδώ, αλληλούια. Θα το πούνε και για μας κάποιοι. Μακάρι δηλαδή. Ελπίζω να το πούνε, μας ξεχάσουν τελείως και δεν μας κάνουν ούτε μνημόσυνο. Λοιπόν, αν εργαστούμε σωστά στον χρόνο, αρπάξουμε τον καιρό, την ευκαιρία, τότε μπορούμε να σωθούμε. Και αυτό είναι η μέγιστη επιτυχία. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να παρακολουθεί τον εαυτό του. Αυτό θέλει να μας πει ο Αββάς Δωρόθεος. Με άγρυπνη φροντίδα για το πώς πορεύεται, πώς αγωνίζεται, αν αγωνίζεται, για να κόψει τα πάθη του, να φύγει η αμαρτία που υπάρχει στην καρδιά του, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος τι να κάνει, να ενωθεί με τον Χριστό, να φύγει το εμπόδιο. Αν δεν φύγει αυτό το τείχος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Χριστό, αλλά δεν μπορεί τι, να σωθεί. Βλέπετε λοιπόν πόσο βασικό πράγμα είναι να αξιοποιούμε το χρόνο μας σωστά. Λέει κάπου ένας Άγιος, ο Άγιος Ασάκος Σύρος, αξιοποίησε, λέει, το χρόνο σου με έργα αγάπης, γιατί είναι λίγος και σε προετοιμάζει για την αιωνιότητα. Ποια είναι τώρα τα έργα της αγάπης? Όλων ίσως το μυαλό πάει να δούμε ελεημοσύνη, να βοηθάμε τους φτωχούς, να επισκεπτόμαστε τους αρρώστους, τους φυλακισμένους, βεβαίως είναι και αυτά. Αλλά κατεξοχήν πλησίων μας, κατεξοχήν έργο αγάπης, είναι να επισκεφθούμε τον πιο κοντινό από όλους και να τον βοηθήσουμε, να τον ταΐσουμε. Ποιος είναι ο πιο κοντινός μας, λένε οι πατέρες? Είναι η ίδια η ψυχή μας, ο ίδιος εαυτός μας. Αυτόν λοιπόν που είναι πεινασμένος για τη χάρη του Θεού, που είναι διψασμένος για τον Θεό, που είναι φυλακισμένος από τον διάβολο μέσα στη φυλακή των παθών, αυτόν πρέπει να επισκεφθούμε, δηλαδή να αρχίσουμε να κόβουμε τα πάθη μας, να σπάζουμε τα δεσμά μας, τα διαβολικά δεσμά, και έτσι να ελευθερωθούμε από τον διάβολο, να πέσει το τείχος που μας χωρίζει από τον Θεό και έτσι να μπορέσουμε να ενωθούμε τον Χριστό και να προχωρήσουμε σε αυτό που λένε οι πατέρες φωτισμός. Το πρώτο στάδιο είναι η κάθαρση, να φύγει δηλαδή ο διάβολος, τα πάθη, η αμαρτία από μέσα μας, και το δεύτερο είναι ο φωτισμός. Δεν μπορεί να έρθει το φως αν δεν φύγει το σκοτάδι. Και δεν μπορεί να φύγει το σκοτάδι αν ο άνθρωπος δεν αρχίσει να αγωνίζεται. Ο Θεός θέλει να μπει μέσα μας. Θέλει άπειρες φορές να μπει μέσα μας, γιατί μας αγαπάει άπειρα. Αλλά θέλει και τη δική μας συγκατάθεση. Έρχεται έξω από την πόρτα της καρδιάς μας και χτυπάει. Όπως λέει στην Αποκάλυψη, «Έστηκα επί την θύρα και κρούω». Χτυπάει ο Χριστός την καρδιά του καθενός. Περιμένει από μας να το ανοίξουμε. Αν το ανοίξουμε, μετά ο Χριστός θα κάνει όλα τα άλλα. Θα διώξει το σκοτάδι, το διάβολο δηλαδή και τα πάθη, και θα γεμίσει η ψυχή μας με φως. Και αυτός είναι ο φωτισμός. Θα πρέπει όμως ο άνθρωπος να κάνει αυτή την κίνηση, να ανοίξει την πόρτα. Και αυτό το άνοιγμα της πόρτας γίνεται με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με την καθαρή εξομολόγηση, την ειλικρινή εξομολόγηση. Όχι να κάνουμε μισές δουλειές. Να ανοίξεις την πόρτα κανονικά για να μπει ο Χριστός. Δεν μπορεί να βγάλεις μια σανίδα και να του πεις πέρασε από, από αυτή την τρύπα μέσα. Δεν θα περάσει. Πρέπει να ανοίξεις κανονικά την πόρτα, να κάνεις σωστή εξομολόγηση, να τα πεις όλα. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που μου λένε «Πάτερ, αυτό δεν το έχω πει ποτέ».
Καλά, περίμενες να έρθεις 75-80 χρονών για να το πεις. Και άμα το μεταξύ πέθαινες, γιατί διακινδυνεύεις έτσι τη σωτηρία σου. Αξιοποίησε λοιπόν τον χρόνο σου με έργα αγάπης. Και κατεξοχήν έργο αγάπης είναι η μετάνοια. Έτσι ώστε να σωθεί η ψυχή μας. Λέει κάπου πάλι ο Βαβάς Ισάκ ότι ο Θεός πάνω από το να ελεήσουμε χιλιάδες ανθρώπους, να τους δώσουμε να φάνε, να τους δώσουμε ακόμα αν θέλετε και την υγεία, να κάνουμε θαύματα, να τους αναστήσουμε κιόλας, να είναι νεκροί και να τους αναστήσουμε. Θα πεις, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Ο Θεός όλα μπορεί να τα κάνει και να ενεργήσει και μέσα από ανάξιους και να δώσει το χάρισμα να ανασταίνεις νεκρούς. Πάνω και από αυτό, λέει ο Θεός, θέλει να κόψεις μια αδυναμία σου. Να κόψεις, παραδείγματος χάρη, την πορνεία. Να κόψεις το θυμό. Να κόψεις τη μοιχεία. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να σωθείς. Δεν πάει να κάνεις όσα θαύματα θέλεις. Όσες ελεημοσύνες και να κάνεις. Βλέπετε, έχουμε τους μασόνους και λοιπά, τους διαφόρους φιλανθρώπους. Κάνουν πάρα πολλά κοινοφελή έργα. Τι να το κάνω εγώ, που η καρδιά είναι βρώμικη και δεν ελεούν αυτόν που είναι ο πιο κοντινός από όλους, που είναι η ψυχή τους. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Ας μεριμνήσουμε, λέει η αδερφή, με άγρυπνη φροντίδα για τις ψυχές μας. Ποιος θα μας ξαναδώσει αυτό το χρόνο αν το χάσουμε? Πραγματικά θα έρθει η ώρα που θα αναζητούμε αυτές τις ημέρες και δεν θα τις βρίσκουμε. Δηλαδή αυτό το χρόνο που ζούμε τώρα. Ο Αββάς Αρσένιος έλεγε πάντοτε στον εαυτό του, Αρσένιε, διό εξήλθες, δηλαδή για ποιο λόγο βγήκες έξω από τον κόσμο, έτσι ο Μέγας Αρσένιος, ο μεγάλος αυτός αναχωρητής, αναρωτιόταν συνεχώς, γιατί έφυγες από τον κόσμο. Εμείς όμως ζούμε με τόση αμέλεια που ούτε ξέρουμε γιατί αφήσαμε τον κόσμο, ούτε ξέρουμε τι σημαίνει αυτό που θελήσαμε. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε στον κόσμο, δεν αφήσαμε τον κόσμο. Όχι, είναι λάθος. Ο κάθε χριστιανός έχει αρνηθεί τον κόσμο. Πώς? Όχι τοπικός, όπως κάνουν οι μοναχοί, αλλά τροπικός. Οι μοναχοί αφήνουν τον κόσμο και τοπικός και τροπικός. Δηλαδή και φεύγουν τοπικά μακριά, πάνε σε ένα μοναστήρι που είναι συνήθως έξω από τις πόλεις, αλλά και τροπικός, δηλαδή η ζωή τους διαφέρει από τη ζωή του κόσμου. Εσείς μένετε μέσα στον κόσμο τοπικά, αλλά τροπικά δεν είστε στον κόσμο. Γιατί τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, άμα λέει είσαι με τον κόσμο, είσαι φίλος του κόσμου, τι είσαι? Εχθρός του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να λέτε ότι είμαστε κοσμικοί και μην μας τα λες αυτά, Πάτερ, αυτά που λες είναι για τους μοναχούς. Δεν υπάρχει διαφορά μοναχού και, κοσμικού, και λαϊκού χριστιανού, όχι κοσμικού. Κοσμικός είναι, είπαμε, ο φίλος του κόσμου. Αλλήμον αν ο χριστιανός είναι κοσμικός, είναι φίλος του κόσμου δηλαδή, τότε αυτόματα είναι εχθρός του Θεού. Ο χριστιανός που είναι στον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ένας λαϊκός χριστιανός και η μόνη διαφορά από τον μοναχό είναι ότι μένει μέσα στον κόσμο τοπικά. Αλλά η ζωή του είναι ίδια. Δεν έχει διαφορά. Και έχει ένα επιπλέον βάρος συνήθως, είναι και έγαμος. Δηλαδή έχει να δώσει λόγο και για την οικογένειά του, όχι μόνο για τον εαυτό του, για τη σωτηρία του εαυτού του. Ενώ ο μοναχός έχει κυρίως να ασχοληθεί με την ψυχή του. Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο και έχει και πιο πολλές θλίψεις. Αυτό που κάνει ο λαϊκός χριστιανός στον κόσμο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ θέλω να είστε όλοι σαν και εμένα. Δηλαδή να μην κάνετε οικογένεια και γάμο. Αλλά δεν σας βάζω θηλιά στο λαιμό. Θέλετε να κάνετε γάμο, κάντε. Αλλά να ξέρετε, θα έχετε θλίψεις. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο. Οι εντολές είναι οι ίδιες. Δεν έχει άλλες εντολές για τους μοναχούς, άλλες για τους λαϊκούς χριστιανούς. Ούτε ζητάει ο Χριστός λιγότερα από τους λαϊκούς σε σχέση με τους μοναχούς. Υπάρχει αυτή η αντίληψη που είναι πλανεμένη. Λοιπόν, αυτό που έλεγε ο Αρσένιος δηλαδή, για τον εαυτό του, πρέπει να το λέει ο κάθε χριστιανός. Γιατί έγινα χριστιανός, γιατί αρνήθηκα τον κόσμο, δηλαδή τη ζωή του κόσμου, δηλαδή την αμαρτία, γιατί αυτό σημαίνει κόσμος. Κόσμος είναι τα τρία μεγάλα πάθη, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος. Ποια είναι τα τρία μεγάλα πάθη που κυβερνάνε τους κοσμικούς ανθρώπους? Φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Πώς θα αναπαύσουμε τη σάρκα μας, να έχουμε σαρκικές ειδονές, πώς θα μαζέψουμε χρήματα, πλούτο, υλικά αγαθά, χτήματα, σπίτια κλπ, αυτοκίνητα, κότερα, αεροπλάνα, δεν ξέρω τι,
και πώς θα έχουμε τη δόξα. Τιμάται η δόξα όμως του κόσμου, όχι τη δόξα του Θεού. Αυτή τη δόξα που έχουν οι Άγιοι και αστράφτουν σαν τον ήλιο, αλλά τη φτηνή, την καινή δόξα, την άδεια δόξα. Που σου λέει ο άλλος μπράβο, μπράβο, τι καλός που είσαι, και μόλις τρίψεις τη γωνία, ο ίδιος θα σε ειρωνευτεί και θα πει το χαζό που πιστεύει ότι του λέμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο κόσμος και αυτά είναι τα ιδανικά του. Ο χριστιανός τα έχει αρνηθεί όλα αυτά, υποτίθεται. Δυστυχώς δεν τα έχουμε αρνηθεί. Ζούμε μέσα σε αυτά, δυστυχώς. Και γι' αυτό χρειάζεται να αγωνιστούμε, ώστε να φύγουμε από αυτά και να πραγματοποιήσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε στο βάφτισμα. Γιατί στο βάφτισμα τι είπαμε, αποτάσσομαι στη Σατανά, συν πάση την πομπή σου. Φεύγω μακριά από σένα και από όλη την πομπή σου. Ποια είναι η πομπή του Σατανά? Να, είναι αυτά τα καρναβάλια, ας πούμε, που διοργανώνται τώρα. Είναι η μαγεία. Είναι αυτά τα πάθη που είπαμε, η ανθρωπαρέσκεια. Τι θα πει ο κόσμος, πώς θα μαζέψω χρήματα, πώς θα έχω ένα παιδί που ο κόσμος θα λέει μπράβο, τι καλό παιδί είναι, γιατί σπούδασε, γιατί έκανε οικογένεια, γιατί έχει λεφτά. Ενώ ο Χριστός πουθενά δεν λέει ότι αυτά είναι τα ιδανικά της ζωής και ο σκοπός της ζωής. Πουθενά δεν λέει ο Χριστός ότι ο σκοπός της ζωής είναι να κάνεις χρήματα ή να κάνεις ένα καλό γάμο ή να έχεις ένα καλό επάγγελμα. Αλλά λέει ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η ένωση με τον Χριστό, είναι η θέωση, είναι το καθομοίωση. Επομένως, και εμείς πρέπει να ρωτάμε, έχουμε όντως αρνηθεί τον Σατανά και τα έργα του και την πομπή του? Ή μήπως λίγο γλυκοκοιτάμε, για να μην πω είμαστε μέσα σε αυτά τελείως? Ζούμε με αμέλεια ή ζούμε με επιμέλεια για τις ψυχές μας? Μήπως γι' αυτό δεν προκόβουμε? Γι' αυτό είμαστε γεμάτοι θλίψη? Γι' αυτό δεν ζούμε το Χριστό που είναι χαρά? Γιατί ακόμα δεν έχουμε αρνηθεί το σκοτάδι και όλα αυτά τα ιδανικά που κυριαρχούν στον χώρο του σκοταδιού. Πραγματικά, αν θέλαμε λίγο να αγωνιστούμε, δεν θα στενοχωριόμαστε και δεν θα κουραζόμασταν για πολύ. Ο Χριστός μας πολύ γρήγορα, το φιλότιμο άνθρωπο που αγωνίζεται να καθαρίσει την καρδιά του, τον βοηθάει και του δίνει πολύ χαρά και πολύ παρηγοριά. Πολλοί νομίζουν ότι άμα πάνε στη χριστιανική ζωή θα στερηθούν, θα χάσουν. Θα χάσουν τη χαρά της ζωής. Μα, ανθρωπέ μου, δεν βλέπεις ποιος από τους κοσμικούς ανθρώπους έχει τη χαρά της ζωής? Μπορεί να χαχανίζουν, να ξεφαντώνουν και μόλις μπουν στο σπίτι, στο διαμέρισμά τους, φωνάζουν από τον πολύ πόνο, από την κενότητα που υπάρχει στην καρδιά τους. Μου έλεγε ένας ο ταλέπορος, ήταν και ομοφιλόφιλος αυτός, είχε όλα τα υλικά αγαθά, τα πάντα είχε, ό,τι ήθελε. Πάμπλουτο στην Αμερική. Και μου λέει, κάθε βράδυ που γυρνάω στο σπίτι μου, φωνάζω από τον πόνο, όχι το σωματικό, το ψυχικό πόνο, από το κενό που είχε μέσα στην καρδιά του. Να, ποια είναι η χαρά του κοσμικού ανθρώπου? Δεν υπάρχει χαρά. Γιατί η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δηλαδή είναι καρπός της κάθαρσης της καρδιάς. Γιατί για να έρθει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά πρέπει να είναι καθαρή η καρδιά. Δεν πλησιάζει. Όπως το περιστέρι δεν πλησιάζει στη βρωμιά, έτσι και το Πνεύμα του Άγιο σε μια βρώμικη καρδιά δεν πλησιάζει. Και να πλησιάσει φεύγει αμέσως. Αν λοιπόν καθαρίσουμε την καρδιά μας, εξαγοράσουμε τον καιρό, τον χρόνο που μας δίνει ο Χριστός μας σωστά, μετανοήσουμε αληθινά, τότε θα έχουμε και αληθινή χαρά. Κι αν ακόμα στην αρχή βιάζει κανείς τον εαυτό του, η αρχή είναι πιο δύσκολη βεβαίως, της μετανοίας, γιατί έχει να υπερβεί όλα αυτά τα εμπόδια, τα κοσμικά, τα διαβολικά, όπως και ένα αυτοκίνητο, για να ξεκινήσει πρέπει να υπερνικήσει τις τριβές, να κινηθεί και πατάμε γκάζι κλπ. Έτσι και στην αρχή το ξεκίνημα φαίνεται πιο δύσκολο. Αν όμως λίγο βιάσουμε τον εαυτό μας, σιγά σιγά, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, ο άνθρωπος προοδεύει και τα κάνει όλα ξεκούραστα. Γιατί ο Θεός βλέπει ότι ασκεί βία στον εαυτό του και τον βοηθά. Και εμείς λοιπόν ας βιάσουμε τους εαυτούς μας, ας βάλουμε αρχή, ας επιθυμίσουμε με όλη μας την ψυχή το καλό. Γιατί κι αν ακόμα δεν βρισκόμαστε στην τελειότητα, όμως και μόνο το να θέλουμε είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Κοιτάξτε, είναι πολύ βασικό αυτό, το να θελήσεις. Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ασχοληθούν καν.
Τους λες, έλα στην εκκλησία, έλα να δεις τι ωραία που είναι. Δεν θέλω, σου λέει. Και αυτό το δεν θέλω είναι απαραβίαστο. Ούτε ο Θεός δεν το παραβιάζει. Δηλαδή, το σέβεται και ο Θεός. Και δεν αναγκάζει κανένα. Γι' αυτό λέει, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, τι λέει μετά, απαρνησάς το εαυτόν. Θέλεις να έρθεις πίσω μου να με ακολουθήσεις, παιδί μου. Θέλεις. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Θέλεις. Αν θέλεις, μετά θα πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου, τον κακό εαυτό σου. Αυτά τα πάθη που είπαμε του κόσμου, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία. Και μετά να σηκώσεις το σταυρό σου, δηλαδή να αποφασίσεις να υποστείς κάθε θλίψη. Ακόμα και σταυρικό θάνατο, αυτό θα πει να σηκώσεις το σταυρό σου. Και τότε μπορείς να με ακολουθήσεις, δηλαδή να μπεις στο σχολείο μου, να γίνεις ακολουθός μου, δηλαδή μαθητής μου, υποτακτικός μου. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει, δεν γίνεται τίποτα. Αν θέλει, μετά θα πρέπει να προχωρήσει το επόμενο βήμα, που είναι να αρνηθεί τον εαυτό του. Δηλαδή να κάνει πράγματα αντίθετα με αυτά που του λέει ο κόσμος, που του λένε τα πάθη. Έτσι σου λέει το πάθος, ας πούμε, της φιλαυτίας, ότι τώρα τι θέλεις να πας σε αυτή την ομιλία και τι θα σου πει αυτός ο Παπασάββας, δεν κάθεσαι να κοιμηθείς, δεν κάθεσαι να δεις λίγο τηλεόραση, να φας και να πιεις ένα ωραίο καφέ. Είναι το πάθος της φιλαυτίας. Αντιστέκεσαι όμως και λες όχι, εγώ θα πάω να ακούσω. Αυτός ο άνθρωπος είναι που αρνείται τον εαυτό του, τον κακό εαυτό του δηλαδή. Ξεπερνάει το πάθος του και κάνει μια πρώτη νίκη. Αυτό είναι η αρχή για να μπει κανείς στο σχολείο του Χριστού. Η βία δηλαδή. Πρέπει να ασκήσουμε βία στον εαυτό μας, όχι στους άλλους. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας ότι η βασιλεία των ουρανών λέει βιάζεται και βιαστεί αρπάζους είναι αυτοί. Βιάζεται δηλαδή αυτοί που ασκούν βία στον εαυτό τους, την καλή βία, αυτοί μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού. Γιατί σήμερα δυστυχώς, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, που είναι η εποχή των ανέσεων, αυτό το πνεύμα της άνεσης, της καλοπέρασης, που έχει ταυτιστεί με την ευτυχία, σήμερα για τους πολλούς ανθρώπους, ευτυχία ίσον άνεση. Ενώ είναι τελείως λάθος αυτό, είναι μεγάλο ψέμα αυτό. Η άνεση δεν φέρνει ευτυχία, η άνεση φέρνει ανία, δηλαδή βαρεμάρα. Πολλές φορές στο πανεπιστήμιο εκεί, διάβαζα στα έδρανα επάνω και γράφουν οι φοιτητές «Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι». Γιατί το γράφεις αυτό? Γιατί τα έχουν όλα. Υπάρχει άνεση. Η άνεση δεν φέρνει χαρά. Ενώ βλέπετε με πόση, ας πούμε, χαρά μετά τη στέρηση της Μεγάλης Σαρακοστής, θα πεις μια ανθρώπινη χαρά, αλλά είναι κάτι κι αυτό που σου δείχνει κάτι. Πας και θα φας το φαγητό, το πασχαλινό. Ενώ άλλος που δεν νίστεψε καθόλου, δεν του κάνει και αίσθηση. Όλη τη Σαρακοστή έτρωγε κρέας, θα φάει και το Πάσχα κρέας, κάτι έγινε, τίποτα. Δηλαδή, με τη στέρηση, με την άσκηση, ο άνθρωπος ξεπερνάει την ανία, τη βαρεμάρα, και μπαίνει σε αυτή την περιοχή όπου λειτουργεί το Πνεύμα του Άγιου. Αν ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν κάνει άσκηση, δεν αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί να ζήσει τον Χριστό. Κι αν ακόμα δεν βρισκόμαστε στην τελειότητα, και ποιος είναι στην τελειότητα, τουλάχιστον όμως να θέλουμε να γίνουμε τέλειοι. Θα πεις, τώρα Άγιοι θα γίνουμε, τι είναι αυτά που μας λες Πάτερ, και ο κόσμος το ειρωνεύεται. Λέει αυτός θα γίνει Άγιος και το κοροϊδεύει. Κι όμως αυτό είναι που ζητάει ο Χριστός μας. Είναι εντολή, Άγιοι γίνεστε. Δεν λέει αν θέλετε να γίνετε και Άγιοι. Όχι, λέει είναι εντολή. Όπως εγώ είμαι Άγιος, να γίνετε κι εσείς Άγιοι. Θέλουμε να γίνουμε Άγιοι. Θέλουμε να γίνουμε τέλειοι. Αυτό είναι η αρχή της σωτηρίας. Από τη θέληση προχωράμε με τη βοήθεια του Θεού στον αγώνα. Και από τον αγώνα βοηθιόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές. Αν δεν θέλεις, δεν θα αγωνιστείς. Σου λέει μου άλλος, γιατί να νηστέψω? Μα παιδί μου είναι καλό. Δεν το καταλαβαίνει. Μα έτσι θα βοηθηθείς να σωθείς. Δεν θέλω να σωθώ. Και από τι να σωθώ, σου λέει ο άλλος. Εγώ δεν πιστεύω τίποτε. Οπότε δεν αγωνίζεται. Αν θελήσεις, που σημαίνει ότι πιστεύεις, μετά θα αρχίσεις και να αγωνίζεσαι και μετά να δέχεσαι και τη βοήθεια του Θεού και να αποκτάς σιγά σιγά τις αρετές. Τι είναι τώρα οι αρετές? Οι αρετές είναι
οι καλές έξεις, οι καλές συνήθειες. Όπως οι κακίες, τα πάθη, είναι οι κακές έξεις, οι κακές συνήθειες. Λέμε, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος είναι θυμώδης, είναι οργύλος. Με το παραμικρό αρχίζει και φωνάζει, αρχίζει και βρίζει ή και βλαστημάει, δυστυχώς. Το έχουμε σε μεγάλο βαθμό, είναι ο Έλληνας και αυτό, μέγα αμάρτημα. Πώς έφτασε εκεί πέρα, έτσι γεννήθηκε, όχι βέβαια. Κάποια στιγμή θύμωσε για πρώτη φορά, μετά ξαναθύμωσε δεύτερη φορά, τρίτη, δέκατη, εκατοστή. Οπότε απέκτησε αυτή την κακιά έξι, την κακιά συνήθεια να θυμώνει. Πρέπει τώρα να κάνει την αντίστροφη πορεία. Να πάψει να θυμώνει, το οποίο στην αρχή είναι δύσκολο, και σιγά σιγά να αποκτήσει την αντίθετη καλή έξι, την καλή συνήθεια. Δηλαδή τι, να είναι πράος. Και αντί της κακίας που λέγεται θυμός, αποκτά την αρετή που λέγεται πραότης. Έτσι γίνεται με όλα. Αντί να είσαι φιλάργυρος, τσιγκούνης, γίνεσαι ελεήμων. Είναι κακή συνήθεια που την αντιστρέφεις, με τη χάρη του Θεού βέβαια πάντα, σε καλή συνήθεια. Είσαι, με συγχωρείτε, πόρνος, ανήθικος, μοιχός κλπ. Αγωνίζεσαι και γίνεσαι σόφρον και γίνεσαι αγνός, και γίνεσαι παρθένος στο νου, στη σκέψη, στη θέληση, στην ψυχή και στο σώμα. Αλλά χρειάζεται να το θέλεις. Από εκεί ξεκινάει όλο. Γι' αυτό και μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι χρειάζεται για να σωθούμε, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί. Να σας πω τι θέλει. Κάτι πολύ λίγο. Θέλει να έχουμε προαίρεση. Καλή προαίρεση, λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος, έχει καλή διάθεση, λέμε. Τι σημαίνει καλή προαίρεση? Έχει καλή αρχική θέληση, θέλει να σωθεί, το θέλει. Προαιρούμε, είναι θέλω εξ αρχής, έχω την αρχική θέληση να σωθώ. Η αρχική θέληση είναι η προαίρεση. Προ και ερούμε, προ και εκλέγω, ερούμε θα πει εκλέγω, διαλέγω. Εκ των προτέρων τι, το ότι θέλω να είμαι με το Θεό. Το θέλεις αυτό, αυτό είναι δικό σου. Αυτό πρέπει να το κάνεις εσύ. Δεν μπορεί να σου το δώσει ο Θεός αυτό, δηλαδή το περιμένει ο Θεός από σένα. Γιατί ο Θεός μας έκανε ελεύθερους και περιμένει από μας αυτή την προαίρεση. Αν αυτό υπάρχει, από εκεί και μετά τα υπόλοιπα τα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ ο Βασδωρόθεος. Από τη θέληση προχωράμε στη βοήθεια του Θεού, στον αγώνα και από τον αγώνα στις αρετές. Γι' αυτό και ένας από τους πατέρες έλεγε, δώσ' αίμα και λάβε πνεύμα. Και αυτό σημαίνει αγωνίσου και έτσι θα έρθεις στην έξι της αρετής. Θα αποκτήσεις την καλή έξι που λέγεται αρετή. Και η αρετή θα γίνει ένα με το είναι σου. Είδατε που λέμε δεύτερη φύση. Δεύτερη φύση. Δηλαδή πλέον σου βγαίνει φυσιολογικά, φυσικά. Τι, το να είσαι καλός. Ενώ σε έναν άλλον που δεν έχει αγωνιστεί και έχει αφαιθεί στον πονηρό και στα πάθη, του βγαίνει ως δεύτερη φύση το κακό. Και λες, πω, πω, τι άνθρωπος είναι αυτός. Κι όμως και αυτός ο άνθρωπος, αν μετανοήσει, μπορεί να αποβάλει αυτή την κακιά έξι, την κακιά συνήθεια που του έχει γίνει δεύτερη φύση και να αποκτήσει μια καλή δεύτερη φύση. Αλλά βέβαια όσο χρόνο κανείς εργάζεται και όσο πιο βαθιά έχει μπει μέσα του η αμαρτία, τόσο πιο δύσκολα καθαρίζεται. Όταν σπούδαζα στον κόσμο, λέει ο Βασδωρόθεος, στην αρχή κουραζόμουν πάρα πολύ. Και όταν ερχόταν η ώρα να πιάσω το βιβλίο στα χέρια μου, ένιωθα σαν να πήγαινα να πιάσω άγριο θηρίο. Καθώς όμως επέμενα, βιάζοντας τον εαυτό μου, βοήθησε ο Θεός και τόσο πολύ συνήθισα τη μελέτη, ώστε να μην καταλαβαίνω τι έτρωγα και τι έπινα ή πώς κοιμόμουνα από την πολλή ευχαρίστηση που ένιωθα από την ανάγνωση. Κοιτάξτε, για ένα πράγμα που θα λέγαμε ήταν κοσμικό. Σπούδαζε και αυτός, όπως και πολλά παιδιά σήμερα, σχεδόν όλα, προσπαθούν να σπουδάσουν. Και στην αρχή έβλεπε το βιβλίο σαν ένα άγριο θηρίο και έλεγε, πω, μακριά από αυτό. Όμως επειδή επέμενε, σιγά σιγά αντιστράφηκαν όλα αυτά. Και τόσο πολύ, λέει, χαιρότανε να μελετά, που δεν τον ένιωσε πλέον τι έτρωγε.
ήταν απορροφημένος από τη μελέτη. Και ακόμα και πώς κοιμόμουν, λέει, δεν με ένοιαζε, γιατί είχα τόσο πολύ ευχαρίστηση από την ανάγνωση. Και ποτέ δεν με τράβηξε η επιθυμία να πάω να φάω με έναν από τους φίλους μου, αλλά ούτε καν του συναντούσα όταν είχα διάβασμα, παρόλο ότι ήμουν κοινωνικός και αγαπούσα τους φίλους μου. Βλέπετε δηλαδή τώρα, μας διδάσκει ο Αββάς ένα πολύ απλό πράγμα που λέγεται δύναμη της συνήθειας, της καλής συνήθειας. Οι αρετές είναι οι καλές συνήθειες. Στην αρχή φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν κανείς το συνηθίσει, μετά το χαίρεται κιόλας. Πολύ πιο σημαντικό είναι τώρα, στο πνευματικό επίπεδο, να αποκτήσουμε καλές συνήθειες. Στην αρχή φαίνεται τρομερό. Και το βλέπω στους ανθρώπους που γυρίζουν για πρώτη φορά, εξομολογούνται και τους λες μερικά πράγματα και σου λένε, «Πάτερ, αν είναι δυνατόν, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, είναι αδύνατον, πολύ δύσκολο». Εσύ θα το πεις, ο πνευματικός, «Παιδί μου, προσπάθησε, κάνε αυτό το λίγο στην αρχή». Ξεκινάει και σιγά σιγά στη δεύτερη, στην τρίτη, στη δέκατη εξομολόγηση, αντιστρέφονται τα πράγματα. Και αυτό που το φαινόταν βουνό, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί εκτός που πλέον συνηθίζει το καλό και το χαίρεται, έρχεται και η χάρη του Θεού και ενισχύει τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν εδώ ο Αββάς, «Και να πάω με ένα φίλο μου δεν το ήθελα πλέον, γιατί ήταν απορροφημένος από την πριμελέτη». Μόλις σχόλαγε, μας σχόλαγε ο δάσκαλος και λουζόμωνα, γιατί συνήθιζα να πλένομαι κάθε μέρα επειδή στέγνωνα από το διάβασμα, γύριζα στο σπίτι μου μη ξέροντας ούτε τι θα φάω. Δεν τον ένοιαζε τι θα φάει. Δεν μπορούσα να απασχοληθώ ούτε με το να παραγγείλω το φαγητό που θα έτρωγα. Αλλά είχα κάποιον έμπιστο άνθρωπο και μου ετοίμαζε ό,τι εκείνος ήθελε. Έτρωγα λοιπόν ό,τι έβρισκα μαγειρεμένο από αυτόν, έχοντας και το βιβλίο δίπλα μου. Έτρωγε και διάβαζε. Τόσο είχε απορροφηθεί. Από αυτό που πριν από λίγο καιρό το έβλεπε σαν άγριο θηρίο, να το φάει το βιβλίο. Και τώρα δεν το άφηνε ούτε και όταν έτρωγε. Και μάλιστα λέει, το είχα κουμπισμένο στο κρεβάτι μου και κάπου κάπου ενώ έτρωγε, έριχνε και από μια ματιά. Και όταν κοιμόμουν, το είχα πάλι δίπλα μου, ακουμπισμένο στο κάθισμά μου. Και μόλις με έπαιρνε λίγο ύπνος, αμέσως πεταγόμενα για να διαβάσω. Σκεφτείτε τώρα αυτή η αγάπη να είναι προς τον Θεό. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τους Αγίους. Και ενώ τους παίρνει ο ύπνος, πετάγονται. Γιατί λαχταρούν να είναι με αυτό που αγαπούν, με τον Χριστό. Και δεν είναι πλέον κόπος η αγρυπνία, το να σηκωθεί τη νύχτα να πάει στην εκκλησία. Ενώ βλέπεις ένας άνθρωπος που δεν έχει αγαπήσει το Θεό, βαριέται να πάει και στη λειτουργία το πρωί, που είναι 9 η ώρα. Και σου λέει, για να δω, χτύπησε η τρίτη καμπάνα. Δεν πάμε και από το πρωί. Και μπορεί να πάει και να έχει πει και το Ευαγγέλιο, να έχει πει και το πιστεύω και να έχει την εντύπωση ότι είναι εντάξει με το Θεό. Δεν είσαι εντάξει. Ο Θεός δεν θέλει τέτοια πράγματα ψόφια. Να δίνουμε, έλεγε ένας γέροντας που είχαμε στο Άγιον Όρος, το μπούχτισμά μας στο Θεό. Είσαι εξουδενωμένος όλη την ημέρα από όλα τα κοσμικά και πας το βράδυ να πεις ένα τρισάγιο και σε παίρνει ο ύπνος. Καλά, όλη την ημέρα πού ήταν το μυαλό σου? Όπου αλλού εκτός από το Θεό. Το βράδυ, μόλις γύριζα μετά από τον Εσπερινό, άναβα το λιχνάρι και έμενα διαβάζοντας μέχρι τα μεσάνυχτα. Βλέπετε, πού είναι η αγάπη του? Εκεί είναι συνεχώς. Ζούσα έτσι γιατί δεν ένιωθα τίποτα πιο γλυκό από την ευχαρίστηση που μου έδινε η μελέτη. Όταν λοιπόν ήρθα στο μοναστήρι, κοιτάξτε τι έξυπνος που είναι τώρα, πνευματικά έξυπνος ο Αββάς, έλεγα στον εαυτό μου, αν για την κοσμική σοφία είχα τόσο πόθο και τέτοιο ζήλο, έδινα τα πάντα. Και την ώρα που έτρωγε δεν έτρωγε, δεν ήταν ο νους του το φαγητό, ήταν στο μελέτη. Την ώρα που κοιμότανε πάλι στη μελέτη ήταν ο νους του. Αν λοιπόν για την κοσμική σοφία, που είναι ένα τίποτα, η τιμή αμικόπρος, έλεγε ο Άγιος Μέγας Βασίλειος, η πολύ τιμή μου κοπριά, αυτό είναι η κοσμική σοφία, τίποτα. Μπροστά στο Θεό η σοφία των ανθρώπων είναι μορία, ανοησία. Κι όμως, δίνουμε χρόνια και χρόνια για να μάθουμε την κοσμική σοφία και τελικά τίποτα δεν μαθαίνουμε, γιατί εν τω μεταξύ έχει βγει καινούργια
σοφία, καινούργια δεδομένα που σου λένε, ξέρεις αυτό το τούβλο που διάβασες, με τις 1000 σελίδες δεν ισχύει πλέον. Διάβασε ένα άλλο τώρα, με άλλες 1000 σελίδες. Τουλάχιστον στην ιατρική αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η ματαιότητα της κοσμικής σοφίας και η ανεπάρκειά μας. Κι όμως δίνουμε τόσο πόθο και τέτοιο ζήλο. Και έλεγε λοιπόν ο Αββάς, αν για την κοσμική σοφία δίνεις τόσο πόθο και τέτοιο ζήλο, ώστε να ασχολούμαι, λέει, έλεγε στον εαυτό του, με το διάβασμα και να μου γίνει αναφέρετη συνήθεια, πόσο μάλλον για την αρετή, για τη σωτηρία, για το αιώνιο, θα πρέπει να έχω ζήλο και πόθο και προσπάθεια και βία. Και έπαιρνα πολύ δύναμη από αυτό το λογισμό. Παρόμοια, αν θέλει κανείς να αποκτήσει την αρετή, δεν πρέπει να αδιαφορεί ούτε να αφήνει το νου του να σκορπάει. Όπως ένας επιστήμονας δεν αφήνει το νου του, ή ένας καλλιτέχνης, ο νους του όλος είναι απορροφημένος από το έργο του. Και έτσι κάνει το χι, ας πούμε, επιστημονικό επίτευγμα ή καλλιτέχνημα. Και έλεγε και ο σύγχρονος ο γέροντας, ο Βαβάς, ο Άγιος, ο πατήρ Σοφρόνιος, ο Σαχάροφε, ότι και αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με ένα επιστημονικό αντικείμενο ή με μια τέχνη, καθαρίζει ο νους τους σε έναν βαθμό. Αλλά βέβαια αυτό δεν σώζει. Απορροφάται ο νους τους από το έργο αυτό που κάνουν, αλλά αυτό δεν σώζει. Είναι κάτι. Δεν πηγαίνει ο νους τους στα βρώμικα, στα ανήθικα κλπ. Αλλά πόσο μάλλον να απορροφωθεί ο νους από τον Θεό. Και τότε καθαρίζεται και φωτίζεται και θεώνεται, γιατί γεμίζει με τη Θεία Χάρη. Αν θέλεις λοιπόν να αποκτήσεις την αρετή, θα πρέπει να κάνεις ό,τι κάνει και ένας επιστήμονας τουλάχιστον, και ένας καλλιτέχνης, να μην αφήνεις το νου σου να πηγαίνει εδώ και εκεί. Όπως κάποιος που θέλει να μάθει αρχιτεκτονική, λέει ο Βάς εδώ Δωρόθεος. Δεν έχει το νου του σε άλλη τέχνη, δεν ασχολείται με άλλα πράγματα, συγκεντρώνεται στο αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει. Έτσι και αυτοί που θέλουν να μάθουν την πνευματική τέχνη, που θέλουν να σωθούν, δεν πρέπει να έχουν το νου τους σε κανένα άλλο πράγμα. Αλλά νύχτα μέρα να σκέπτονται για αυτήν. Να αξιοποιούν το χρόνο τους σε αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν. Αλλιώς πώς μπορούν να αποκτήσουν την πνευματική τέχνη? Όσοι δεν καταπιάνονται με αυτό το έργο με τέτοια διάθεση, με τέτοια αφοσίωση, όχι μόνο δεν προκόβουν, αλλά και τσακίζονται, γυροφέροντας έτσι άσκοπα. Γιατί αν καθένας μας δεν αγωνιστεί, πρώτον, με ανίστακτη φροντίδα και δεύτερον, με προσοχή, πολύ εύκολα θα ξεστρατήσει από το σωστό δρόμο που οδηγεί στις αρετές. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε και ένα άλλο όνομα. Ξέρετε, οι πρώτοι χριστιανοί λεγόντουσαν «Η της Οδού». «Η της Οδού» είναι ένα όνομα των χριστιανών. Τι θα πει «Η της Οδού», το «Είμαι μικρογιώτα»? «Η του δρόμου» δηλαδή. Δηλαδή ότι είμαστε του δρόμου, ότι είμαστε για πέταμα. Είμαστε της Οδού με κεφαλαίο, δηλαδή του Χριστού. Και είμαστε στο δρόμο που είναι ο Χριστός. Και είμαστε δηλαδή σε πορεία. Ο χριστιανός λοιπόν είναι στην οδό που είναι ο Χριστός, εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή, και επομένως είναι σε μία πορεία. Το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε μία πορεία και περπατάμε. Αλλά πού περπατάμε? Είμαστε στην οδό με κεφαλαίο, μήπως έχουμε πάρει κανένα άλλο μονοπάτι που δεν μας πάει στο Χριστό? Μήπως χάσαμε το δρόμο, μήπως χάσαμε την οδό? Αυτό λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος. Προσέξτε, λέει, να είμαστε στην οδό, να βαδίζουμε την οδό που είναι ο Χριστός, έτσι, και στην οποία υπάρχουν οι αρετές. Οι αρετές είναι η μέση και βασιλική οδός. Είναι η βασιλική οδός, όπως έλεγε ένας γέροντας Άγιος, ο Αββάς Βενέδικτος, να βαδίζετε, λέει, τη βασιλική οδό και να ξέρετε πόσα μίλια έχετε διανύσει. Για να δούμε τι θα πει αυτό. Το εξηγεί ο Αββάς Δωρόθεος. Οι αρετές, λέει, βρίσκονται στη μέση, ανάμεσα στις υπερβολές και στις ελλείψεις. Γι' αυτό έχει γραφτεί στις παροιμίες. Μην ξεφύευγεις στα δεξιά, ούτε στα αριστερά. Έτσι έχεις το δρόμο και έχεις και τα παραδρόμια. Άλλο πάει δεξιά, άλλο αριστερά. Μην ξεφύγεις,
Εσύ θα πηγαίνεις στη μέση και βασιλική οδό. Μη κλείνεις εις τα δεξιά, μη δε εις τα αριστερά. Αλλά οδό βασιλική πορεύου. Είναι από τις παροιμίες, 4ο κεφάλαιο, 27ο στίχος και από τους αριθμούς, 20ο κεφάλαιο, 17ο στίχος. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος τι λέει. Ευθύς λέει στην καρδιά, είναι εκείνος που ο λογισμός του δεν ρέπει σε υπερβολή ή σε έλλειψη. Λέμε, ο Κύριος αγάπησε ευθύτητα καρδίας. Και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ευθύς και έχει ευθεία καρδία. Ποιος έχει ευθεία καρδία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός που δεν πέφτει ούτε στην υπερβολή, ούτε στην έλλειψη. Αλλά αυτός που σκοπεύει και βαδίζει τη μέση και βασιλική οδό, δηλαδή την αρετή. Δεν πέφτει ούτε στην υπερβολή, ούτε στην έλλειψη. Τι εννοώ. Αυτή η ίδια η κακία, λέει ο Βας, δεν είναι τίποτα. Δεν έχει ούτε ουσία, ούτε υπόσταση. Το κακό δεν έχει ουσία, δεν υπάρχει. Τι υπάρχει, μόνο το καλό υπάρχει. Υπάρχει το σκοτάδι, σαν ουσία, σαν οντότητα, όχι. Τι είναι το σκοτάδι. Είναι η απουσία του φωτός. Ο Χριστός, ο Θεός, δεν έφτιαξε σκοτάδι, τι έφτιαξε, φως. Όπου δεν υπάρχει φως, εκεί είναι το σκοτάδι. Ό,τι έφτιαξε ο Θεός είναι καλό. Τι είναι το κακό τώρα, είναι η απουσία του καλού. Όπως όπου δεν υπάρχει φως, υπάρχει σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, το κακό ως οντότητα δεν υπάρχει. Αυτό λέει εδώ ο Βας Δωρόθεος. Δεν έχει ουσία ούτε υπόσταση. Αλλά να τι συμβαίνει. Η ψυχή, λέει, με το να ξεφύγει από τη βασιλική οδό της αρετής, αποκτά εμπάθεια και τελεσιουργεί το κακό. Αν ξεφύγεις από το καλό, αρχίζεις και κάνεις το κακό. Δεν μπορείς να είσαι κάπου ενδιάμεσα. Αν δεν κάνεις το καλό, θα κάνεις το κακό. Γιατί τι είπαμε είναι το κακό, η απουσία του καλού. Γι' αυτό λέει έτσι κάποιος ότι η πνευματική οδός, λέει, είναι σαν κάποιον ο οποίος είναι μέσα σε ένα ποτάμι και ανεβαίνει. Το ποτάμι ξέρουμε, γνωρίζουμε όλοι, ότι πάντοτε κατεβαίνει. Δεν υπάρχει κανένα ποτάμι που να ανεβαίνει. Έτσι δεν είναι. Από τα ψηλότερα πάει στα χαμηλότερα. Ένας άνθρωπος τώρα που πάει κόντρα στο ρεύμα και ανεβαίνει, είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά. Πάει κόντρα στο ρεύμα της αμαρτίας, του κόσμου, του διαβόλου. Αν πει τώρα αυτός ο άνθρωπος ότι ουφ, κουράστηκα επιτέλους, σταματάω, δεν ανεβαίνω, τι θα γίνει, θα μείνει εκεί που είναι? Όχι. Το ρεύμα θα τον πάρει πίσω. Αυτό σημαίνει, σταματάω να κάνω το καλό, σταματάω να ανεβαίνω. Τότε τι αρχίζω και κάνω, το κακό. Αρχίζω και πηγαίνω πίσω. Καταλάβατε. Με αυτή την έννοια υπάρχει το κακό. Όταν σταματήσει ο άνθρωπος να κάνει το καλό, αυτόματα αρχίζει και κάνει το κακό. Θα πείτε, πω, φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι άπρακτος. Κάθε στιγμή ή θα κάνω το καλό ή θα κάνω το κακό. Γι' αυτό και λέει ένας μεγάλος πατέρας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει ότι κάθε τι, λέει, που δεν το κάνει ο Θεός μέσα από μας, είναι αμαρτία. Του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, παν το παρημόν ενεργούμενον αμαρτία. Αν δηλαδή ο Θεός δεν λειτουργεί μέσα από μας, γιατί το καλό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς μόνοι μας, το κάνει ο Θεός μέσα από μας. Γι' αυτό εμείς χρειάζεται συνέχεια να προσευχόμαστε. Αν λοιπόν σταματήσουμε να προσευχόμαστε, σταματήσει ο Θεός να λειτουργεί μέσα από μας, πάβουμε να κάνουμε το καλό. Και τι κάνουμε, την αμαρτία, το κακό. Θα πεις δηλαδή ένας που κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να κάνει κακό, ναι. Αν δεν το κάνει με προσευχή, με ταπείνωση, με υπακοή στον Χριστό, δεν κάνει καλό, κακό κάνει. Τι κάνει, υπηρετεί την ανθρωπαρέσκειά του, την καινοδοξία του. Ο κόσμος βέβαια το χειροκροτεί, γράφουν οι εφημερίδες, γράφουν στο διαδίκτυο τι μεγάλος φιλάνθρωπος είναι αυτός και αυτός τα ακούει αυτά, τα διαβάζει, χαίρεται και τρέφεται τι, η κακία του. Η μεγάλη κακία που λέγεται ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία. Είναι καλό αυτό που κάνει? Όχι, είναι μια αμαρτία. Βλέπετε. Το καλό λοιπόν είναι καλό όταν γίνεται με το Θεό. Όταν ο Θεός δηλαδή το κάνει μέσα από εμάς.
Όταν ο Θεός δεν λειτουργεί μέσα από εμάς, δεν προσευχόμαστε, δεν είμαστε μέσα στην αρετή, λοιπόν, στην προσπάθεια για την αρετή, δεν ανεβαίνουμε το ποτάμι, τότε κάνουμε αμαρτία. Τότε μας παίρνει το ποτάμι και πάμε κάτω. Να λοιπόν, τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει το κακό και υπάρχει μόνο το καλό. Και αν δεν ενεργούμε το καλό, κάνουμε το κακό. Και μετά τι γίνεται? Το κακό το ίδιο μας τιμωρεί. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι ο άνθρωπος, λέει, πρέπει να εξομολογείται. Γιατί πρέπει να εξομολογείται? Για να λυθούν, λέει, τα δικαιώματα του διαβόλου. Γιατί αν δεν εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, ο διάβολος, που είναι ο εφευρέτης του κακού και αυτός που υποβάλλει το κακό στον άνθρωπο να το κάνει, παίρνει δικαίωμα και πάει στον Χριστό και λέει, ξέρεις, ο Παπασάβας είπε ψέματα σήμερα, λοιπόν είναι δικός μου. Και δεν είπε ήμαρτο, δεν είπε συγγνώμη, άρα δώσ' τον μου. Και ο Θεός δίνει τα δικαιώματα και στον διάβολο, γιατί είναι δίκαιος. Αναγνωρίζει τα δικαιώματα και του διαβόλου. Και δίνει μέσα, βέβαια, από σε πλαίσια, δεν τον αφήνει τελείως ανεξέλεκτο, του δίνει το δικαίωμα να μας πειράξει. Γιατί έχουμε δώσει εμείς δικαίωμα στον πονηρό. Επομένως, δεν είναι ότι μας τιμωρεί ο Θεός. Λέει, έκανα αμαρτία και με τιμώρησε ο Θεός. Δεν σε τιμώρησε ο Θεός. Ο διάβολος σε τιμώρησε. Γιατί το διάβολο προσκύνησες όταν έκανες αμαρτία. Του είπες, ξέρεις, αφεντικό, είμαι δικό σου. Και ο διάβολος λέει, στο Χριστό να κοίταξε, αυτός με προσκύνησε. Δώσ' τον μου, μου ανήκει. Και ο Χριστός το δίνει. Βέβαια, είπαμε μέσα σε πλαίσιο, δεν τον αφήνει τελείως, γιατί αν τον άφηνε τελείως ανεξέλεκτο, θα μας είχε αποκεφαλίσει όλους. Δεν θα υπήρχε κανένας. Και γιατί τον αφήνει, θα μου πείτε, να μας πειράξει και να μας τιμωρήσει? Για να μετανοήσουμε. Για να πάρουμε μάθημα από αυτό που κάναμε. Να μάθουμε από αυτό που θα πάθουμε από τον διάβολο. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν μας τιμωρεί ο Θεός, λέει, αυτοτιμωρούμαστε. Δηλαδή, αφηνόμαστε στον πονηρό και άμα λέει και ο Άγιος Παΐσιος, κάνεις αφεντικό σου το μαύρο αφεντικό, το διάβολο δηλαδή, και το μαύρο αφεντικό θα σου κάνει τη ζωή σου μαύρη. Αυτό λοιπόν γίνεται σήμερα με τους ανθρώπους. Δεν φταίει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος που παραδίνεται στον πονηρό. Τιμωρείται λοιπόν από αυτό το ίδιο τον κακό. Τον κακό, τον διάβολο ο άνθρωπος. Χάνει την ανάπαυση. Όπως λέει εδώ ένα παράδειγμα ο Βάς Δωρόθεος, το ξύλο βγάζει από μέσα του, λέει, το σκουλίκι. Και το ίδιο το σκουλίκι τρώει το ξύλο. Ή όπως ο χαλκός γεννάει από μόνος του τη σκουριά. Το ίδιο το κακό λοιπόν καταστρέφει τον φορέα του. Γι' αυτό λέγεται πολύ έτσι επιτυχημένο ότι το κακό αυτοκαταστρέφεται. Η ίδια η ψυχή λοιπόν κάνει το κακό εις βάρος της, το οποίο, όπως είπαμε, κακό δεν έχει προηγουμένως καμιά ουσία και υπόσταση. Και στη συνέχεια η ίδια η ψυχή τιμωρείται από αυτό το κακό. Και καλά είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι η φωτιά βέβαια γεννιέται από τα ξύλα και καίει τα ξύλα, τα καταστρέφει. Όπως ακριβώς τους κακούς τους καταστρέφει η ίδια η κακία τους. Έτσι βλέπετε, ας πούμε, οι διάφοροι έτσι εμπαθείς άνθρωποι, σαρκικοί άνθρωποι, ομοφυλόφιλοι κλπ, σαρκολάτρες, καταστρέφονται από χίλιες δυο ασθένειες που συνδέονται με τα πάθη αυτά τα σαρκικά. Το AIDS και χίλια δυο άλλα, τα οποία υπάρχουν σε έξαρση στις ημέρες μας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα αρρωστημένα σώματα. Όταν κανείς δεν προσέξει και δεν φροντίσει τον εαυτό του στα θέματα της υγείας, προκύπτει, λέει, στον οργανισμό ή πλεονασμός ή έλλειψη. Και από αυτό ο άνθρωπος χάνει την υγεία του. Αν δεν προσέχουμε, λοιπόν, χάνουμε την οδό, τη μέση και βασιλική οδό που είναι αρετή, και ξεστρατίζουμε. Πάμε δεξιά, αριστερά και χάνουμε τον προορισμό μας. Χάνουμε τον Χριστό. Πριν από την αρρώστια, είχαμε υγεία. Δεν υπήρχε αρρώστια. Η αρρώστια είναι το κακό. Φεύγει η αρρώστια, αν κάνουμε τις σωστές κινήσεις, και πάλι έρχεται η υγεία. Πού πήγε η αρρώστια? Δεν υπάρχει. Το κακό δεν υπάρχει. Εξαφανίζεται όταν ο άνθρωπος αρχίζει να κάνει το καλό.
έτσι και η κακία. Είναι η αρρώστια της ψυχής. Και η ψυχή χάνει τη φυσική κατάσταση της υγείας, που είναι η αρετή. Γι' αυτό είπαμε ότι οι αρετές βρίσκονται στη μέση. Η ανδρεία, ας πούμε, είναι αρετή. Είναι μεταξύ της δειλίας, που είναι η έλλειψη της ανδρείας, και της θρασίτητας, που είναι η υπερβολή της ανδρείας. Η ταπεινοφροσύνη πάλι, μεταξύ της υπερηφάνειας και της ανθρωπαρέσκειας. Ο σεβασμός, μεταξύ της ντροπής και της ανέδειας. Αν λοιπόν βρεθεί ο άνθρωπος που αξιώθηκε να αποκτήσει αυτές τις αρετές, αυτός είναι που πραγματικά είναι έτοιμος στα μάτια του Θεού. Και ενώ φαίνεται πάντοτε ότι τρώει και πίνει και κοιμάται, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, στην πραγματικότητα όμως είναι ιδιαίτερα έντιμος ενώπιον του Θεού για τις αρετές που έχει. Αν όμως δεν παρακολουθεί κανείς με άγρυπνο μάτι τον εαυτό του και δεν τον προφυλάσει εύκολα, εύκολα ξεστρατίζει ή στα δεξιά ή στα αριστερά. Δηλαδή ή στην υπερβολή ή στην έλλειψη. Και γεννά την αρρώστια που είναι η κακία. Αυτή λοιπόν είναι η μέση και βασιλική οδός που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Και τι είπε ακόμα αυτός ο Άγιος, λέει να μετράς και τα μίλια, δηλαδή να παρακολουθείς και πού πήγες και πόσο δρόμο έχεις βαδίσει. Είναι οι διάφορες καταστάσεις που πρέπει να μετρά κανείς πάντοτε. Αυτά είναι τα μίλια, για να βλέπει πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο έφτασε, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Να τι εννοώ, θα πει ένα ωραίο παράδειγμα. Εμείς, λέει, μοιάζουμε με αυτούς τους ανθρώπους που βάλανε σκοπό να περπατήσουν μέχρι τους Αγίους Τόπους. Τότε πήγαν με τα πόδια ή με γαϊδουράκια. Τώρα πάμε με αεροπλάνα πολύ γρήγορα. Αφού βγήκαν από μια πόλη, μερικοί περπάτησαν 5 μίλια και σταμάτησαν. Άλλοι περπάτησαν 10 και άλλοι έφτασαν μέχρι τη μέση του δρόμου. Άλλοι δεν περπάτησαν καθόλου, αλλά βγήκαν από την πόλη. Παρέμειναν όμως έξω από τις πύλες, ανάμεσα στα σκουπίδια. Άλλοι, ενώ βρίσκονταν στο δρόμο, μερικές φορές περπατάνε 2 μίλια και χάνονται και γυρίζουν πίσω. Ή περπατάνε 2 μίλια και γυρίζουν πίσω 5. Άλλοι περπάτησαν μέχρι την Αγία Πόλη, παρέμειναν όμως έξω και δεν μπήκαν μέσα από τα τείχη της. Τι κρίμα να ξεκινήσει για τους Αγίους Τόπους, να φτάσει στα τείχη της Ιερουσαλήμ και να μην μπει μέσα. Τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος, ότι μπορεί κανείς να αγωνίζεται, αλλά αν δεν παρακολουθεί και το πόσο δρόμο έχει κάνει και πού βρίσκεται κάθε στιγμή στην πνευματική του πορεία, στον πνευματικό του αγώνα, μπορεί να μην φτάσει στο τέρμα. Γιατί δεν αρκεί μόνο να περπατάς, να νηστεύεις, ας πούμε, να προσεύχεσαι κάθε μέρα, να κάνεις τον κανόνα σου κλπ. Αλλά πρέπει και να φτάσεις στο τέρμα, στο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Η ένωση με τον Χριστό. Αν δεν φτάσεις εκεί, δεν μπορείς να ησυχάσεις, να ηρεμήσεις. Με το που περπατάς, αυτό δεν σημαίνει ότι σώθηκες κιόλας. Μπήκαμε στον αγώνα τον πνευματικό, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στο τέρμα, στο σκοπό. Να λοιπόν, λέει, έτσι είμαστε κι εμείς. Μερικοί από εμάς, λέει τώρα για τους μοναχούς, αλλά και για εμάς, είπαμε τους χριστιανούς που υποτίθεται ότι αρνηθήκαμε τον κόσμο, ήρθαν στο μοναστήρι με σκοπό να αποκτήσουν τις αρετές. Μερικοί κατόρθωσαν κάτι λίγο και σταμάτησαν. Άλλοι λίγο περισσότερο. Άλλοι έφτασαν μέχρι τα μέσα του σκοπού και σταμάτησαν. Πόσοι άνθρωποι, δυστυχώς, αρχίζουν να εξομολογούνται, αρχίζουν έτσι λίγο να νηστεύουν, αρχίζουν λίγο να προσεύχονται και μετά από λίγο τα παρατάνε. Τι έκανες, τίποτα δεν έκανες. Γιατί το παρατάς? Γιατί, λέει, δεν έγινε τίποτα. Τι θες να γίνει, δηλαδή, σε ένα μήνα και σε 2 μήνες και σε ένα χρόνο? Εδώ οι Άγιοι παλεύανε 30 και 40 χρόνια με το πάθη τους. Και λέγανε, ακόμα δεν έβαλα αρχή. Και εσύ με το που έκανες μια μικρή προσπάθεια τα παρατάς. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, πρέπει, λέει, να μετράς και τα μίλια. Να δεις, έκανες τον δρόμο που έπρεπε να κάνεις. Για δες, οι Άγιοι τι κάνανε. Πόσες αγρυπνίες, πόσες προσευχές, πόσες νηστείες, πόσα δάκρυα χύσανε. Και πάλι λέγανε, δεν έβαλα αρχή ακόμα μετανοίας. Και εσύ θέλεις να δεις το άξιστο φως επειδή έκανες ένα μήνα προσευχή. Ή ένα χρόνο, εξομολογήσα. Λοιπόν, άλλοι κατόρθωσαν κάτι λίγο και σταμάτησαν.
άλλη λίγο περισσότερο, άλλη έφτασαν μέχρι τα μέσα του σκοπού και πάλι σταμάτησαν. Άλλοι δεν κατόρθωσαν τίποτε απολύτως. Αλλά ενώ έδωσαν την εντύπωση ότι βγήκαν από τον κόσμο, παρέμειναν όμως παραδομένοι στον κόσμο, στα πάθη και στην κοσμική δυσοδεία. Αυτό είναι η μεγάλη πλάνη. Και δυστυχώς, αδερφοί μου, πολλοί χριστιανοί είναι σε αυτή την πλάνη. Δηλαδή, λένε ότι αρνήθηκαν τον κόσμο και την αμαρτία και τον διάβολο, αλλά στην πράξη προσπαθούν να ζήσουν κοσμικά, συνάμα και εκκλησιαστικά. Λένε γιατί όχι, να είμαστε και μοντέρνοι και οι κοπέλες, τα κάνουμε όλα τα κοσμικά και χορεύουμε και τραγουδάμε και κάνουμε όλα τα κοσμικά και πάμε και στην εκκλησία και ξομολογιόμαστε κιόλας και νομίζουν ότι είναι εντάξει. Είναι αυτή η απάτη που λέει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος. Ενώ είναι παραδομένοι στον κόσμο και στα πάθη του κόσμου, νομίζουν ότι είναι με τον Θεό. Ενώ είπαμε ξεκάθαρα ότι αυτός που είναι με τον κόσμο, φίλος του κόσμου, είναι εχθρός του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι και φίλος του κόσμου και φίλος του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας ένα ουέ, ένα λίμωνο για αυτούς, λέει, οι οποίοι θα ακούσουν μπράβο από όλους τους ανθρώπους. Αλίμωνο, λέει, αν σας πούνε μπράβο όλοι οι άνθρωποι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάτε και με τον κόσμο και με τον Θεό. Υποτίθεται με τον Θεό. Είστε υποκριτές δηλαδή. Ουσιαστικά είστε με τον κόσμο. Αρέσετε στον κόσμο και αυτό σας λένε μπράβο οι άνθρωποι του κόσμου. Είστε δηλαδή ψεύτες. Υποκρίνεστε τον χριστιανό ενώ ζείτε κοσμικά. Και αρέσετε και στους μεν και στους δε. Ένας χριστιανός οπωσδήποτε θα ακούσει και κακά λόγια από τους ανθρώπους τους κοσμικούς. Οι οποίοι βέβαια θα του λένε είσαι πολύ κολλημένος, πολύ αυστηρός, πολύ φανατικός, πολύ ακραίος, είσαι μεσαιωνικός, είσαι οπισθοδρομικός, όλα αυτά τα γνωστά. Που λένε στους ανθρώπους που θέλουν να τηρήσουν το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο χριστιανός. Είναι σημείο αντιλεγόμενο, όπως και ο ίδιος ο Χριστός. Σημείο αντιλεγόμενο πάντοτε. Υπάρχουν οι μεν που τον προσκυνούν και τον λατρεύουν και οι δε που τον βλασφημούν. Έτσι και ο κάθε χριστιανός. Άλλοι πάλι κατόρθωσαν μια μικρή πρόοδο στο καλό και πάλι τη χάνουν. Ή μπορεί ακόμα κάποιοι να φτάσουν, προσέξτε αυτό, είναι τραγικό, να φτάσουν πολύ ψηλά στην πνευματική ζωή και να έχουν και χαρίσματα και μετά να πέσουν πολύ πολύ χαμηλά. Έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Να, για παράδειγμα, ο Ιούδας. Το ξέρετε ότι ο Ιούδας έβγαζε δαιμόνια. Έκανε καλά δαιμονισμένος. Ήτανε χαρισματούχος δηλαδή. Αλλά αυτό το χάρισμα φυσικά ήταν του Θεού, δεν ήταν δικό του. Κι όμως έκανε και ο Ιούδας θαύματα. Και μετά που έπεσε, πόσο χαμηλά έπεσε. Και πολλοί άλλοι. Και ασκητές μεγάλοι. Υπήρχε ένας ασκητής, είναι γραμμένο αυτό στα βιβλία μας, στα γεροντικά, που έλεγε στα άγρια άλογα, όχι στα ημέρα, στα άγρια άλογα, ελάτε εδώ, κάντε αυτό, κάντε εκείνο και του κάνουν υπακοή. Και αυτός μετά έπεσε πάρα πάρα πολύ χαμηλά γιατί δεν πρόσεξε. Επομένως, πολύ πολύ θέλει προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για το πού είμαστε, μήπως χάσαμε το δρόμο και πόσο έχουμε προχωρήσει. Και ποτέ δεν πρέπει να λέμε φτάνει. Λένε μερικοί, εντάξει μην πας και πολύ μέσα τώρα στην εκκλησία και στα μοναστήρια και στους παπάδες. Με μέτρο λέει, με μέτρο. Αυτό είναι ολέθριο. Τι θα πει με μέτρο? Ο Χριστός είναι άπειρος. Εσύ λες ότι φτάνει αυτό, πώς φτάνει? Ποτέ δεν φτάνει. Ο Θεός είναι άπειρος και η πορεία μας είναι συνεχής. Γι' αυτό λεγόμαστε η της οδού. Δεν σταματάει ποτέ. Και στην άλλη ζωή θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Αλλά βεβαίως εκεί από δόξη εις δόξαν. Μακάρι να είμαστε δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Καθένας μας λοιπόν ας μάθει, και σταματώ εδώ γιατί βλέπω συμπληρώθηκε η ώρα, να μην σας κουράζω. Έχει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ας μην τα αδικήσουμε. Ίσως να κάνουμε κι άλλο ένα μάθημα πάνω σε αυτό, στο πώς πρέπει να αξιοποιούμε το χρόνο μας και να κόβουμε τα πάθη μας. Έχει πάρα πολλά και πολύ ωραία εδώ αυτή η δεκάτη διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου. Καθένας μας λοιπόν ας μάθει πού βρίσκεται. Αν δηλαδή βγήκε από την πόλη του, δηλαδή βγήκε από τα πάθη του, από τον κακό εαυτό του, αρνήθηκε τον εαυτό του, όπως είπαμε προηγουμένως. Μήπως όμως παρέμεινε έξω από την πύλη, μόνο βγήκε, έκανε μόνο την αρχή και τίποτα άλλο. Δηλαδή βγήκε, αλλά έμεινε στα σκουπίδια, γιατί τα σκουπίδια βέβαια τα βγάζουν έξω από την πόλη.
Αλλά το θέμα δεν είναι να μείνεις έξω από την πόλη στα σκουπίδια, να προχωρήσεις, να πας στους Αγίους Τόπους, να πας εκεί που είναι ο Χριστός. Θα εξετάζεις λοιπόν, αν προχώρησες λίγο ή πολύ, αν έφτασες στα μισά του δρόμου, αν περπατάς 2 μίλια και γυρίζεις πίσω 2, γιατί δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Και είναι μερικοί σαν το ασανσέρ, μία πάνω, μία κάτω. Πάνε εξομολογούνται και λέει, Πάτερ, μια εβδομάδα μετά την εξομολόγηση ήμουνα μια χαρά, τα έκανα όλα. Μετά από τη εβδομάδα, πάλι τα ίδια. Τι είναι αυτό. Πας 2 μίλια μπροστά και μετά άλλα 2 μίλια πίσω. Δηλαδή, μηδέν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πού είμαστε και πόσο προχωρήσαμε. Αν έφτασε στα μισά του δρόμου, αν περπατάει 2 μίλια και γυρίζει πίσω 2. Αν περπατάει 2 μίλια και γυρίζω πίσω 5. Όχι, αυτό πια κι αν είναι. Πας 2 μπροστά και 5 πίσω. Δηλαδή, -3. Αν περπάτησε μέχρι την πόλη και μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Άρχισε και γεύεται το Θεό. Υπάρχει και αυτό, ε. Και λες, τι ωραία ήταν σήμερα στην προσευχή, στη λειτουργία. Γεύτηκα λίγο το Θεό. Ωραία. Αλλά μετά τι έγινε. Πάλι το έχασα. Έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Μπήκες μέσα, αλλά βγήκες πάλι. Ή έφτασε στην πόλη, αλλά δεν μπήκες μέσα. Ο καθένας μας ας μάθει την κατάστασή του, πού ακριβώς βρίσκεται. Και λέει μετά για τις 3 καταστάσεις, που θα το αφήσουμε για άλλη φορά, του ανθρώπου. Θα σας πω έτσι μόνο σαν μια προαναγγελία. Είναι αυτός που αφήνει τα πάθη του να εκδηλώνονται ελεύθερα και ανενόχλητα. Ε? Ο άνθρωπος που δεν αγωνίζεται καθόλου και αφήνεται στα πάθη του. Πρώτη κατάσταση. Ε? Αυτός ο άνθρωπος είναι καθαρά για την κόλαση, αφού δεν αγωνίζεται καθόλου. Υπάρχει δεύτερον εκείνος που αφήνει τα πάθη, που δεν αφήνει τα πάθη να εκδηλωθούν. Δεύτερη κατάσταση είναι αυτός που αγωνίζεται. Και ενώ νιώθει από μέσα του, ας πούμε, το κίνημα της οργής, της μνησικακίας, δεν το αφήνει να εκδηλωθεί. Κλείνει το στόμα του, δεν μιλάει, δεν βρίζει, δεν βλαστημάει. Αυτός είναι που αγωνίζεται. Αυτός είναι στην πορεία για την Ιερουσαλήμ. Είναι σε καλό δρόμο. Και τρίτη κατάσταση είναι αυτός που ξεριζώνει τα πάθη. Αυτός δηλαδή που όχι μόνο δεν αφήνει τα πάθη του να εκδηλωθούν, αλλά βάζει στη θέση των παθών τις αντίθετες αρετές. Εκεί που είναι, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος τσιγκουνεύεται, δεν δίνει ελεημοσύνη σε κανέναν, μετά αρχίζει και δίνει και παραπάνω από όσα θα λέγαμε μπορεί να δώσει. Δίνει και από το στέρημά του. Ε? Και από τσιγκούνης γίνεται ελεήμων. Όπως εκείνη η χείρα που λέει έβαλε 2 λεπτά και είπε ο Χριστός έβαλε περισσότερα από όλους. Γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να βάλει. Τα έβαλε όλα. Λοιπόν, έτσι μπορεί να γίνει. Αυτός είναι ο άνθρωπος που ξεριζώνει το πάθος του. Και μακάρι να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας.